Αποτελεί μονόδρομο εξέβρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε Υπουργός Παιδείας σε χαιρετισμό στη συναυλία «Αμοχός του ΟΔΕΣ», την οποία διοργάνωσε το Κυπριακό Κέντρο Μελετών. Το έργο «Αμοχός του ΟΔΕΣ» είναι σε μουσική, στίχους, ενορχίστρωση και κείμενα του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Χατζουμάρκου και σκιαγραφεί τον πόνο της προσφυγιάς και του ξεριζωμού μετά από την τουρκική εισβολή του 1974. Είναι στο πλαίσιο αυτό που η προσωπική κατάθεση ψυχής του Γιώργου Χατζημάρκου ανάγει την αμόχωστο σε σύμβολο, συνενώνοντας απόψη επί σκηνής σπουδαίους καλλιτέχνες, σμίγοντας και ενδυναμώνοντας τη φωνή όλων μας και ενισχύοντας τον αγώνα που διεξάγουμε για επανένωση της πατρίδας μας. Το παρόν λοιπόν δημιούργημα έχει ως σκοπό τη συνέβρεση των αμοχωστιανών και όχι μόνο. Ενώ παράλληλα αποτελεί ένα όπλο πνευματικής αντίστασης και προσήλωσης στον στόχο της επιστροφής στην πόλη μας. Επομένως, ταυτίστηκα με τον δημιουργό και θέλω να σας πω ότι ως πρόσφυγας δεύτερης γενιάς και μητέρα τεσσάρων κοριτσιών που είναι γραμμένες και γίνες πρόσφυγες της επόμενης γενιάς, νιώθω ότι πρέπει να κρατηθούμε από αυτά τα έργα, ότι αυτά τα έργα μας δίνουν πάρα πολλά για να βρούμε τον τρόπο να μεταλαμπαδεύσουμε αυτήν την αγάπη, αυτόν τον πόθο που οι παππούδες μας πέρασαν σε εμάς και στα παιδιά μας.